υποδεχτώ αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά τον έχουμε απολαύσει επί σκηνής, τον έχουμε απολαύσει σε τηλεοπτικές σειρές. Έχει μεγάλη εμπειρία. Τον έχουμε δει και στα πολιτικά. Τώρα, πώς συνδυάζονται όλα αυτά και πώς τα καταφέρνει εξίσου καλά, θα μας πει τώρα ο ίδιος Θάνος Καλλιόρας. Χαίρετε, κύριε. Με εσάς γνωριζόμαστε, θα τα πούμε άλλη ώρα. Ναι, η μουσική. Είναι μια σπουδαία μουσική από τον Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Σέξπιρ, που παίχθηκε με την ταινία του Τζεφιρέλη και είναι από τα αγαπημένα έτσι, κομμάτια. Γιατί είναι από τα αγαπημένα? Γιατί είναι πολύ ρομαντική ιστορία, γιατί είναι μια αληθινή ιστορία αγάπης, γιατί όλοι βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις και νομίζω ότι σε όλους είναι πολύ αντιπροσωπευτική, θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με την... με την πορεία μέσα από το χώρο της τέχνης και της υποκριτικής που, εντάξει, ο Σέξπιρ παίζει μεγάλο ρόλο, ναι, ή έχει να κάνει με προσωπικές στιγμές? Κατά βάση με προσωπικές, ναι, αναμνήσεις. Αλλά το βιώνουμε στη ζωή μας. Είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο. Ο έρωτας, ο ρομαντισμός, η αγάπη, όλα αυτά. Πάντως είναι πολύ ωραίο να, έτσι, να ακούς από έναν άνδρα να επιλέγει ένα τέτοιο ρομαντικό τραγούδι, γιατί συνήθως οι άντρες διαλέγουν λίγο πιο βαριά τραγούδια, έτσι, πιο αυτό. Πολύ ωραία. Να σου ευχηθώ καταρχάς καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά και σε εσάς στο καινούργιο σας ξεκίνημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε μια πολύ μεγάλη και όμορφη πορεία. Ευχαριστούμε. Αυτό που μας αρέσει εμάς είναι ότι είμαστε μια ωραία παρέα και... Και τι παρέα, άσε, θα σου μιλήσω άλλη ώρα βέβαια. Τους ξέρω έναν έναν. Ωραία, λοιπόν. Ειδικά τον μεσαίο τον ξέρω πολύ καλά. Γιώργο. Αγαπημένο. Έπλεξα σήμερα. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά. Δεν τα είχαμε προγραμματίσει, αλλά τώρα... Βλέπεις, αυτά είναι τα καλύτερα. Προκύπτουν αυτά. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί ένα βίντεο, να θυμηθούμε κάποιες σημαντικές στιγμές και στιγμιότυπα από την ζωή σας και να επιστρέψουμε να πούμε καινούργια πράγματα και να θυμηθούμε κάποια. Ωραία. Έχω βιώσει πολύ δύσκολη εποχή στα παιδικά μου χρόνια. Πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Που εμένα, ξέρω εγώ, η σημερινή εποχή δεν μου φαίνεται καθόλου δύσκολη, γιατί έχω περάσει από χειρότερες συμπληγάδες, να το πω έτσι. Ο Θάνος Καλλιόρας, ο ταλαντούχος ηθοποιός με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια, μας ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις μιας ζωής. Φοβερά οικονομική, στέρησης πολλών πραγμάτων και αδυναμίες να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν είχα τίποτα σε πληροφορώ δίπλα μου, μεγαλώνοντας σαν παιδί. Ποτέ δεν πήρα δώρο στη ζωή μου. Ποτέ. Δυστυχώς οι γονείς μου δεν είχαν τη δυνατότητα να μας χαρίσουν δώρα. Δεν είχαμε δώρα. Τέτοια πράγματα δεν τα ξέραμε καν. Ζήλευες κάποια παιδιά που ίσως είχαν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια? Φυσικό δεν ήταν. Δηλαδή απέναντι έμενε μια πάρα πολύ σπουδαία και ωραία οικογένεια ενός οντοδοντίατρου και ενός άλλου επιστήμονα, που πραγματικά τα παιδιά τους ήταν πολύ έτσι γλυκύτερα και ωραία. Αλλά πώς τον λαχταρούσες κάποια πράγματα που έβλεπες ότι ή εκεί ή σε κάποια άλλα παιδιά στο σχολείο είχαν κάποιες άλλες απολαύσεις. Ο Θάνος Καλλιόρας γεννήθηκε στη Δράμα και ήρθε στην Αθήνα μόλις τελείωσε το Λύκειο. Αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη δεκάχρονη συνεργασία του συμμετείχε σε ρόλους αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας σε Επίδαυρο και Ηρώδιο. Το 1984 αποχώρησε από το Εθνικό Θέατρο και πρωταγωνίστησε δίπλα στη Μαρούλα Γιούλη και τον Τίτο Βανδύ στο musical «Μάγκες και Κούκλες».
Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές δουλειές και στο θέατρο, όπως για παράδειγμα σε επιθεωρήσεις του Λάκη Λαζόπουλου στον Έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και σε δεκάδες θεατρικά στην κρατική τηλεόραση, καθώς επίσης και σε τηλεοπτικές σειρές. Τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός, εξαιτίας ενός οικογενειακού προβλήματος που βίωσε για 40 χρόνια, θέλησε να βρεθεί κοντά σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έτσι αφιέρωσε χρόνο στην καλυτέρευση της υγείας τους. Επέλεξε να βοηθήσει παιδιά με σύνδρομο Down, με δυσλεξία και άλλα προβλήματα. Εγώ έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία με το θέμα των παιδιών, γιατί βίωσα μια άσχημη κατάσταση, και αυτό είναι τώρα έτσι, το λέω πάλι με τον ίδιο μου τον πατέρα. Βίωσα μια πολύ άσχημη κατάσταση μέσα στο σπίτι. Ο Θάνος Καλλιόρας έβλεπε τον πατέρα του να υποφέρει από την ημέρα που γεννήθηκε και για 40 χρόνια μέχρι να φύγει από τη ζωή. Το βίωσα σχεδόν 40 χρόνια μέσα στην οικογένειά μου. Και μεγάλωσα με αυτό. Είχε ένα πολύ πιο ουσιαστικό πρόβλημα ενός ξαδέρφου μου στην Έδεσα, που η κατάσταση των δύο παιδιών του ήταν σε πολύ πιο άσχημο βαθμό. Άρα είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος από τα πολύ μικρά μου χρόνια όσον αφορά με ανθρώπους που ίσως η φύση, η ζωή του στέρισε κάποια πράγματα. Ο πατέρας μου δούλευε στο εστιατόριο, έφευγε το πρωί, γυρνούσε βράδυ, όλη την ημέρα με ένα ποδάρι, ας το πούμε, εργαζόταν εκεί. Η μητέρα μου είχε αναλάβει το σκέλος της οικογένειας και στο μεγάλωμα των δύο παιδιών και την πορεία των δύο παιδιών, όσο δύσκολη και αβάσταχτη ήταν εκείνη η εποχή. Για τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να είναι διοικητή στο Μιχαλίνιο Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής, κάτι που δημιούργησε, άλλο ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Καλά, είναι ανίδια αυτοί που σχολίασαν κάποια πράγματα για τα οποία δεν είχαν ιδέα περί τίνος πράγματος πρόκειτο. Άλλα πράγματα εκλήθηκαν εγώ να είμαι, σε άλλα πράγματα δεν σχολιάζαν. Κάποιες υπερβολές, τις οποίες εγώ βέβαια αρνήθηκα με το γεγονός ότι δεν είχα τα προσόντα να έχω αυτά που μου προσάπτουν αυτοί να έχω. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση του με την πρώην σύζυγό του Τζέσι Παπουτσί. Ένας γάμος που δεν κράτησε πολύ. Ένας γιος και μια καταπληκτική φιλία. Θα έλεγα ναι, ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ με τον Γιώργο, γιατί τον αγαπώ σε τίποτα στη ζωή μου, είναι το πιο ωραίο πράγμα. Όμως ασχολήθηκε πολύ και η μητέρα του, ασχολήθηκε πολύ και η γιαγιά του, η μητέρα της, της Τζέσης. Και έχει πάρει πραγματικά ένα πολύ καλό δρόμο και πολύ καλές αρχές όσο μπορούσαμε να του δώσουμε. Εσύ πόσο δυσκολεύτηκες να το συζητήσεις αυτό με το δικό σου παιδί? Το παιδί από την πρώτη στιγμή να μην δηλαδή έρθει σε τόσο πολύ μεγάλη στενοχώρια του, ώστε ας πούμε επειδή χωρίζουν οι γονείς του να αισθάνεται ότι είναι απομονωμένος και μόνος. Αυτό είναι κάτι που έχουμε κρατήσει σαν έτσι, πώς θα το πω, σαν κερί αναμένου για να έχουμε να αισθάνεται πολύ όμορφα το παιδί μας και να ξέρει ότι και ο πατέρας του και η μητέρα του μπορούν να έχουν μια τελείως διαφορετική ζωή, αλλά δεν ξεχνούν ποτέ ότι προτεραιότητα στη ζωή τους είναι αυτό το παιδί που έχουν την υποχρέωση που το φέραν στον κόσμο να το στηρίζουν και να συνεπάρχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση της ζωής του. Ο Θάνος Καλλιόρας, ο οποίος έγινε δημοφιλής κυρίως μέσα από τη συμμετοχή του στο καθημερινό σύριαλ του Αντένα «Καλημέρα Ζωή» του Νίκου Φόσκολου, παραδέχεται ότι έχει ελαττώματα. Το ότι είμαι νευρικός, το ότι είμαι πολλές φορές εγωιστής, το ότι είμαι ισχυρογνώμων, το ότι κάνω επιλογές που πολλές φορές αποβαίνουν λαθασμένες. Αλλά ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου έτσι είναι, έτσι διαμορφώνεται και έτσι λειτουργεί μέσα στον χώρο. Όλα αυτά τα μικροελαττώματα θα τα χαρακτηρίζα εγώ που μου είπες, επηρεάζουν τις προσωπικές σου σχέσεις? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν σε κάποια πράγματα που εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαι σε ένα τελείως διαφορετικό σκαλοπάτι, ας το πω έτσι, σαφώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση τις διαπροσωπικές μου σχέσεις με κάποιους ανθρώπους. Ο ταλαντούχος ηθοποιός με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια μας μίλησε για το σήμερα, την οικονομική κρίση και όχι μόνο. Η σημερινή δύσκολη εποχή δεν οφείλω πουθενά και σε κανέναν. Με το που έχω μία υποχρέωση για κάπου, τη δίνω και τελείωσα. Δεν μπορώ να χρωστάω σε κανέναν. Από τις κρίσεις που υπάρχει στη χώρα μας, πολλοί λένε τώρα δεν υπάρχει δουλειά για τους ηθοποιούς. Εγώ πιστεύω ότι είναι μεταβατικό στάδιο της τηλεόρασης και θα αλλάξει ριζικά. Δηλαδή θα ξαναγεννηθούμε μέσα από τη στάχτη μας. Αυτό το πιστεύω.